Με δεκάδες μοναστήρια, βυζαντινές εκκλησίες, μνημεία που συνθέτουν έναν πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο, η Κρήτη μπορεί να αναδειχθεί σε έναν μοναδικό προορισμό για θρησκευτικό τουρισμό. Στο συνέδριο του Economist, στα Χανιά αναδείχθηκαν τρόποι ανάπτυξής του, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από την προστασία και προβολή των θρησκευτικών μνημείων. Σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε πολύ σημαντικά τοπόσημα που είναι σύμβολα, αν θέλετε, του θρησκευτικού τουρισμού. Τα Μετέωρα, το Άγιο Όρος, η Πάτμος, η Τίνος και αρκετά άλλα. Αλλά θα σας έλεγα ότι γενικότερα στη χώρα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε όσον αφορά την προσέλκυση επισκεπτών εξειδικευμένων για το θρησκευτικό τουρισμό. Το 2019, 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επέλεξαν να κάνουν θρησκευτικό τουρισμό. Με βάση τη νέα τάση, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού επενδύει στην προβολή των θρησκευτικών μνημείων της χώρας. Στόχος πρέπει να είναι όχι απλά ένας επισκέπτης όταν έρχεται στην Ελλάδα να πηγαίνει σε κάποιο τέτοιο μνημείο, είναι να έρχεται στην Ελλάδα γι' αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και εκεί επενδύουμε στο πώς προβάλλουμε στο εξωτερικό αυτού είδους τα μνημεία. Η Κρήτη μπορεί να προσελκύει επισκέπτες όχι μόνο για το φυσικό της κάλος, τον ήλιο, τη θάλασσα και τα αρχαιολογικά της μνημεία, αλλά προπάντων για τον ορθόδοξο πολιτισμό της, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένειος. Πρόσθεσε δε ότι η Εκκλησία βλέπει τα θρησκευτικά μνημεία σαν ζωντανές εστίες που μεταδίδουν την ορθόδοξη ζωή. Εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους στις ψυχικές τους διεργασίες, σε αυτό που τους λείπει πραγματικά και αναζητούν με τον θρησκευτικό τουρισμό. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τον θρησκευτικό τουρισμό ως μια ακόμα μορφή εναλλακτικού τουρισμού, αλλά θέλουμε να τον βλέπουμε σαν μια ψυχική δίψα ανθρώπων που θέλουν κάτι περισσότερο, κάτι υψηλότερο, κάτι βαθύτερο. Σε επίπεδο περιφέρειας, ο θρησκευτικός τουρισμός στηρίζεται μέσω της αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων. Και εμείς από την πλευρά τη δική μας επενδύουμε ως περιφέρεια πάνω στο θρησκευτικό τουρισμό, αναδεικνύοντας όλη την ιστορία, τις εκκλησίες μας, τα μοναστήρια μας, πάντα σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις, με την Αρχιεπισκοπή μας. Τις εργασίες του συνεδρίου του Economist χαιρέτησαν διαδικτυακά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμαίος, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης.